πατρίδα με χάσα, έκλαψα και πόνεσα. Την πατρίδα με χάσα, έκλαψα και πόνεσα. Λίου με νιαρό θύμω, οι, 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 ανασφαλώ και μωρό. Λίου με νιαρό θύμω, οι, 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 ανασφαλώ και μωρό. Αυτή την τελευταία κίνηση δεν την έκανε ακριβώς έτσι ο Μάικλ Τζάκσον, θέλω να σου πω. Ποια? Αυτή την τελευταία που έκανε. Ποια κίνηση? Αυτό το μπροσπίσω που κάνεις. Ποιο μπροσπίσω? Μάλλον δεν ξέρεις καλά το Μάικλ Τζάκσον, Ανίτα. Μπορεί... Τι? Μάλλον δεν ξέρεις καλά το Μάικλ Τζάκσον, λέω, για να το λες αυτό. Δεν τον έχω μελετήσει πολύ, για να είμαι ειλικρινής. Εγώ τον έχω μελετήσει. Ναι. Όσο δεν φαντάζεσαι. Οπότε άσε να κρίνουν αυτοί που ξέρουν. Εντάξει. Και θέλω να πω ότι ο Μάικλ Τζάκσον δεν είναι παιδεραστής. Έχεις έρθει με διαθέσεις περίεργες. Να τιμήσεις τον Μάικλ Τζάκσον, να μας την πέσεις. Έχεις ένα aggressive, ε. Έχεις ένα επιθετικό, το έχεις. Το έχεις αυτό. Δεν είναι ωραίο να λέμε τώρα. Είναι παιδεραστής. Μισό λεπτό, μισό λεπτό. Μισό λεπτό, κύριε Ανίτα. Περίμενε να σου πω. Χαλάρωσε λίγο. Ναι, δεν είσαι χαλαρός, γιατί μιλάς μόνος σου. Γιατί ξέρεις, είναι και οι μέρες αυτές λίγο περίεργες. Θέλω να πω μερικά πράγματα και να τελειώσω. Ναι, θα τα πεις και θα μιλάς με διάλογο. Και όλα αυτά. Να σου πω κάτι, θα μου πεις εσύ ακριβώς τι θα λέω. Εσύ, σε μένα. Δεν σου είπα να σου πω. Κάνε μου τη χάρη, φίλε. Έλα, γιατί δεν είναι. Τελείωνε. Πάμε στην κριτική μας. Να ξεκινήσω. Πήγαινε στη θέση σου, αν θέλεις, φίλε. Είναι εκεί. Απλά μερικά πράγματα έχουν κάποιο όριο. Η θέση σου είναι εκεί. Εμάς, ως Φαρντ Μάικλ Τζάκσον, μας προσβάλλει αυτό. Αυτό είχα να πω μόνο. Να σας πω αυτό και μετά. Έλα, να σου πω, άστο, φίλε. Άστο. Τελευταίο, λοιπόν, τελευταίο. Πάμε. Πάμε στο διαφημιστικό μας διάλειμμα, παιδιά. Τελειώνουμε. Έλα, έλα, γιατί είναι πολλά αυτά που έχουμε πει. Ο Μάικλ Τζάκσον την έκανε με τρόπο. Και αρχίζω και τρελαινόμαι. Κι αλλάζω χαρακτήρα. Κι αλλάζω χαρακτήρα. Γιατί αγάπη εδώ είχα κι αγάπη δεν επήρα, κι αγάπη δεν επήρα. Κι αρχίζω και τρελαίνομαι και με έφερες στην τρέλα, Νίτα, και με έφερες στην τρέλα. Με ποιον ήρθες? Με τον άγχος μου. Με τον? Άγχος μου. Ήρθε και ο άγχος μου. Α, δηλαδή. Με το άγχος σου. Ναι, και τον έφερα μαζί. Λίγο σαλάκι δεν είσαι, λείπει σαλάκι, ναι, 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 και δώσε λίγο νερό, Νικολάκη. Θέλετε λίγο νερό? Ναι, 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 το σαλάκι μας άφησε λίγο. Ναι. Μείναμε από σαλάκι. Ο άγχος το κάνει αυτό. Το κάνει το άγχος και όχι μόνο. Γεια σου Γιάννη, εγώ απορώ με τα αυτιά μου. Δεν ήσουν καλός. Ρε Στάνο, μην τα λες έτσι αυτά τα πράγματα. Πώς να το πω? Ναι, λίγο πιο... πιο γλυκά. Είχες άγχος. Πώς του φύγε αυτό τώρα, έτσι να πούμε. Λίγο σοκολατίνα, πάρτε κάτι. Είχες πολύ άγχος, οι ψηλές δεν βγαίνανε με τίποτα. Ήσουν και πάρα πολύ αγχωμένος, δηλαδή τρομακτικά αγχωμένος. Και γιατί το λέω αυτό? Γιατί θα μπορούσε, εγώ κρίνω αυτό που άκουσα τώρα, δύο λεπτά, αυτό. Και εγώ, Γιάννη, δεν είμαι πολύ ευχαριστημένη. Να, τώρα με αυτά που μου κάνετε. Ούτε, ναι. Τόσο γλυκά το είπα. Πιο γλυκά δεν γίνεται. Όσο πιο γλυκά να το πω. Εντάξει, κάτσε να ολοκληρώσω. Να το θέσω. Πραγματικά και εγώ δεν ξέρω πώς είσαι, εάν δεν έχεις άγχος, όταν τραγουδάς μια παρέα. Πάντως εδώ δεν ήταν μια καλή παρουσία. Είχε πολλά τεχνικά προβλήματα. Αυτό συμβαίνει γιατί είναι ευαίσθητο παιδί. Γι' αυτό. Αυτό είναι απόρρια ευαισθησία. Και αρχίζουν άλλοι. Φτιάχτω γιατί με ακούει ο κόσμος τώρα και δεν πάω. Οπότε καταλαβαίνετε ότι ένας άντρας που μπορεί να φαίνεται έτσι πάρα πολύ αντρουά, πολύ αυτό κτλ. Την ίδια στιγμή διέπεται από ένα άγχος το οποίο δεν το επιτρέπει. Είναι κα ευαισθησίας, καταλαβαίνετε. Είναι αντρουά. Ζεσταίνεσαι ή κρυώνω πάρα πολύ. Μα σου βάλαμε εμείς σκάμ. Παιδιά, να σα πω κάτι, αυτό είναι το μορατίδι υπόθεση. Αυτό έρχεται όλο πάνω σε μένα. Μήπως είσαι το συγκεκριμένο σημείο, γιατί δεν ξέρω. Δεν μπορώ. Όλα αυτά γιατί θέλει ο μορατίδι κρύο εδώ μέσα. Θα το κάνουμε λίγο, ριγέ. Κρύο ζέστη, κρύο ζέστη. Αυτό είπα να κάνουμε. Σε δύο λεπτά θα μπει η ζέστη μας, κανονικά.
Τι θέλει, γιατί με κοιτάει έτσι. Θε να έρθει εδώ που είμαι εγώ να δει τι ψόφο βγάζει. Ευχαριστώ. Έλα να δει τι αρκούδα έρχεται από εδώ πάνω. Θε να έρθει εδώ να έρθω εγώ εκεί. Μην τα κόμισε λίγο. Δεν μπορώ, έχω συγκεκριμένε θέσει. Αν σου έρχεται η πολική αρκούδα. Έτσι και έρθει ζέστη, θα φύγω εγώ. Ζέστη δεν θα έρθει, θα κλείσει το κρύο. Ωραία. Θα το κάνουμε τη μη σεζόν. Θα πάω κι εγώ εκεί στην πόρτα και θα μιλάω. Αχ, ο άνθρωπο εδώ μεγαλώνει. Ήθελα εσένα να στείλω κάπου, αλλά άσε τώρα. Δεν σ' άρεσε. Θα πας στο σπίτι σου, θα κάνεις το ντου σου και θα καθίσεις το air condition σου. Ανίτα, λένε οι ξανθιές ότι μυαλό δεν έχουν. Εσύ είσαι η απόδειξη όμως σε όλα πως υπερέχουν. Αμέ. Ωπα, καλύρι, ετρελαίνεσαι βρε. Για τις γυναίκες και γίνεσαι κομμάτια. Ότι θα δεις οριεντάλ σου βγαίνουνε τα μάτια. Γελάει με οτίδου μου βρε το όμορφο κορίτσι. Σαν Αγλαία σε έμαθα στο Κολοκοντρονίτσι. Ρώτησε μου ρατίδι μου καλή την κριτική σου. Και μια περούκα θα στείλω εγώ για δώρο στη γιορτή σου. Δεν θα είμαι πολύ σύμφωνος με το «Είσαι ωραία ντυμένη». Εντάξει. Ξέρεις, θα άλλαζαν δύο πραγματάκια. Εντάξει. Αλλά ο Θάνος δεν ξέρει από αυτά. Ο Θάνος εντυπωσιάζεται από τα πόδια, ξέρεις. Σιγά μην κοιτάει το ρούχο. Είμαι ένας βέρος άντρας, δεν είμαι μόδιστρος. Ο Θάνος ξέρει να τα βγάζει τα ρούχα, δεν ξέρει να τα βάζει. Δεν μπορεί να πει τι θα βγάλει μια κοπέλα. Μπορεί να πει τι θα βγάλει μόνο. Σταμάτα. Κι όλα αυτά που είναι γίνονται ξανά μέσα απ' τη δικιά σου τη ματιά. Ψάνε το θέλω, εγώ είπα να το πω όλο, αλλά μου το έχουν κόψει. Μου κόψαν τα λόγια. Τι συμβαίνει τώρα εδώ? Τι συμβαίνει με τον τόνο? Α, τι έγινε? Θέλεις να σταματήσει, του είπες με έναν τρόπο να σταματήσει, για ποιο ναι, λόγο? Ναι, ναι. Κάτι συμβαίνει. Σε σένα προσωπικά ή γενικότερα? Στο τραγούδι, κάτι συμβαίνει. Γιατί αν σου συμβαίνει κάτι είσαι, προσωπικά... Είσαι σε λάθος τόνο. Όχι, καλά είναι. Μια χαρά στον τόνο είναι. Αυτό που ακούς είναι μια χαρά? Στον τόνο είναι. Τώρα αν το λέει σωστά, είναι αγχωμένος, δεν μπαίνει στο μέτρο, είναι άλλο πράγμα. Θέλω εκεί να καθίσεις δίπλα. Άνοιξε λίγο την κουμπτέλη, κάτσε εκεί, αγόρι μου. Όλοι στο φουλ, κάτσε εκεί, θα χαλαρώσεις. Τι έχεις, παιδί μου? Τι πρόβλημα έχεις? Ήρθε την προηγούμενη φορά και τραγούδησε και ενθουσιαστήκαμε και του βάλαμε 30. Ναι, γιατί το σταμάτησες την ώρα που τραγουδάει το παιδί? Ναι, δεν μπορούσα να το ακούσω αυτό. Θα νομίζει ο κόσμος ότι είμαστε τρελοί που του βάλαμε 10. Ναι, αλλά το παιδί έχει σοκαριστεί. Μαέστρο, τι συμβαίνει? Έχει σοκαριστεί το παιδί, παιδί μου. Δεν έχει σοκαριστεί, μια χαρά είναι το παιδί. Ξέρει. Νίκο μου. Μήπως θες να το πεις ένα τόνο παραπάνω? Όχι, δεν φταίει ο τόνος. Αισθάνομαι ότι πάει πίσω το κομμάτι. Και άλλο να είναι. Πω, ξέρω, εγώ, Νίκο μου, γιατί πανικοβλήθηκες, τι σου συμβαίνει? Ποιο ήταν το άλλο που είχες έτοιμο και το άλλαξες? Δεν είχα άλλο. Αυτό, με αυτό ήρθα. Δεν μπορούμε να συνεννοηθούμε. Είπε η παιδί μου το παιδί από την ορχήστρα ότι. Δεν είχα άλλο. Ο ανάδρομος. Για, ακούστε, λιγάκι θέλω παρακαλώ να κλείσουν, να χαμηλώσουν τα φώτα, να, αυτό προσδιορίσουν, να ξανασυγκεντρωθούμε λίγο, γιατί δεν είμαστε καλά. Δεν είμαστε καλά, παιδιά. Να πέσουν τα φώτα. Κι άλλο, κι άλλο, κι άλλο. Κι άλλο, κι άλλο τα φώτα. Έτσι, λίγο ησυχία, παρακαλώ. Κάνουμε μια... ένα... ομ. Ένα. Ομ. Βρε και ομ. Απαιδεία σου πόδων έσεβανε σου χωρών. Τα ποδάρακα σου χώμα γεμψήν σου νουράν. Που πάνε φτάγατα στην καρδία νεχατά. Πάντα αξία εγώ να λέγε.